Με τον Δανίλη και τον Τρανίδη, πόσα χρόνια ήταν παντρεμένοι? Αχ, τώρα αυτό θα σε γελάσω, δεν το θυμάμαι. Ξέρω ότι ήταν ένα από τα πολύ αγαπημένα ζευγάρια τη showbiz τη δεκαετία. Και τον ζήλευε, γιατί είχα πάρει ταξί. Ωραία ιδέα μου δώσει το κύριο Παπακοσταντίνου. Με ταξί δεν έχω παρακολουθήσει. Ήρθε η ώρα! Μόνο με φίλε τη. Έχω παρακολουθήσει με φίλε, με αμάξι που έχουν νοικιάσει από εταιρείε ή τέτοιο, για να μην το καταλάβουν. Ταξί πιο αθώο. Δεν έχω παρακολουθήσει με ταξί, γιατί τώρα μην με σχολιάσω ταξιτζή τώρα. Και το πει μετά. Αλλιώς γενικά. Το λες εδώ μόνη σου, δεν χρειάζεται. Έχω κάνει. Καλά είσαι. Καλό αυτό. Εν τω μεταξύ, πάντα με έγινε λόγο που βγάζανε τρελή. Μα είδατε. Είσαι σπίτι, όχι, λείπω από το σπίτι. Μα πώς, αφού το αμάξι είναι από κάτω. Μα λείπω, σου λέω. Μα το είδα. Πώς το είδε, γιατί το ξέρω ότι είναι από κάτω. Πρέπει να σου πω, υπάρχει κόλπος αυτό. Άμα σου πει ότι δεν είναι εκεί, θα πας να δεις τη μηχανή του αυτοκινήτου. Αν είναι ζεστή η μηχανή του αυτοκινήτου, πάει να πει ότι έχει φτάσει μόλις. Αν είναι κρύα η μηχανή. Εντάξει, Γιάννη, έχω κάνει άλλο. Έχω κλειδιά σπιτιού. Παιδιά, μην τα πούμε, λέτε. Έχω ανοίξει την κάτω πόρτα κανονικά και έχω πάει και χτυπάω την πάνω. Μα πώς μπήκες, πώς μπήκες, πώς μπήκες. Είχε ξεχάσει ότι είχα τα κλειδιά ακόμα. Πώς μπήκες, μου άνοιξε ένας κύριος που με είδε κάτω. Ο τυρωρός. Λοιπόν, αυτά. Απ' τη Μίλκα όλα αυτά τώρα. Όλα. Η δεξιά είναι το Άγιο. Μίλκα, είσαι πηγή έμπνευσης.